Πρώτο άνοιγμα έγινε πέρσι και βεβαίως όταν κάνεις ένα καινούριο άνοιγμα και όταν ακούς κάποια καινούργια πράγματα και εσείς που ακούτε σήμερα κάποια πράγματα, σίγουρα επειδή υπάρχει το άγνωστο, επειδή υπάρχει το απρόσμενο, επειδή υπάρχει η καχυποψία αυτή που έχουμε όλοι μας στη αστυνομική, η καλώς εννοούμενη καχυποψία, διότι και η επιφυλακτικότητα μας κάνει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε αυτό το πλεονέκτημα έχει ο αστυνομικός. Και τα υπόλοιπα σώματα, έτσι. Διότι επειδή είναι καθημερινά στον δρόμο και χειρίζεται συνέχεια ιδιαίτερες υποθέσεις, είναι πιο προσεκτικός. Εμείς κάνουμε το μεγάλο άνοιγμα, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε γκρίνια ή οτιδήποτε άλλο, να μπουν μέσα λιμενικοί και πυροσβέστες. Αυτό έγινε. Σίγουρα στα ΔΣ, επειδή μέχρι πέρσι ήταν 9 μέλη το ΔΣ, το τροποποιήσαμε για να έχουμε λιγότερα έξοδα στα ΔΣ Πανελληνίου, το κατεβάσαμε στα 7. Αυτά τα 7 πρώτα μέλη που θα εκλεγούν, ενδεχομένως να είναι αστυνομικοί, να είναι 7 λιμενικοί ή να είναι 7 πυροσβέστες. Δεν ξέρουμε τι θα βγάλει η κάλπη. Δεν υπάρχει ποσόστο, δηλαδή, όπως είναι στα δικά μας σωματεία. Εμείς, δηλαδή, έχουμε ένα αντιπρόσωπο σε κάθε νομό. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο δεν έχουμε 3 από την Ηλία, 10 από τη Θεσσαλονίκη, 30 από την Αθήνα. Πραγματοποιείται εδώ σήμερα στην Δράμα, στην αίθουσα του Δημαρχείου, η μερίδα σχετικά με την ενημέρωση για το νέο αυτό θεσμό, τα επαγγελματικά ταμεία που υφίσταται πλέον στη χώρα μας. Και συγκεκριμένα έχουμε η μερίδα αυτή αφορά τους αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, αλλά και όλους τους αντιπροσώπους του Ταμείου, τους Προέδρους της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και τους συνδικαλιστικούς φορείς όλων των βαθμών, αξιωματικών, αθυπαστυνόμων, αστυφυλάκων, συνοριακών, ειδικών φρουρών, ακόμα και του πολιτικού προσωπικού. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ταμείο που αφορά όλους τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και είμαστε στην ιδιαίτερη χαρά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε σήμερα στην πόλη της Δράμας από 12 διαφορετικούς νομούς της Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπροσώπους που προανέφερα των συνδικαλιστικών αλλά και φορέων και από όλα τα σώματα ασφαλείας, πυροσβέστες, λιμενικούς και αστυνομικούς. Και με αφορμή την ημερίδα αυτή θα προσπαθήσουμε να τους φιλοξενήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πόλη μας. Θα ήθελα να πω ότι ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων στην χώρα μας, κάτι που είναι θεσμοθετημένο από το 2002, είμαστε σε μικρή ακόμη, έχουμε πολύ ακόμα δρόμο, γιατί να φανταστείτε ότι οι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι ασφαλισμένοι μάλλον στα επαγγελματικά ταμεία στην χώρα μας, είναι περίπου το 1% των εργαζομένων, ενώ σε άλλες πιο προηγμένες και χώρες, βόρειες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτάνει στο ποσοστό από το 80% έως το 93%. Άρα λοιπόν τα επαγγελματικά ταμεία έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για το επαγγελματικό ταμείο των αστυνομικών. Είναι το 6ο από τα 9 συνολικά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και ευελπιστούμε και άλλοι κλάδοι εργαζομένων να ακολουθήσουν το δρόμο αυτό για προκειμένου τα μέλη τους να έχουν αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και να στηριζόμαστε μεταξύ μας στους δύσκολους αυτούς καιρούς.